Κλείνω αυτή την εισαγωγή με μία επισήμανση λίγο πιο προσωπική. Είναι η πέμπτη φορά που έρχομαι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως Πρωθυπουργός και στους 50 μήνες που έχω την τιμή να είμαι ο Πρωθυπουργός της πατρίδας μας, χρειάστηκε να αναμετρηθώ με πολλές κρίσεις. Πολλές περισσότερες από όσες φανταζόμουν όταν ξεκίνησα αυτήν την όμορφη διαδρομή. Ποτέ δεν κρύφτηκα, ποτέ δεν διεκδίκησα το αλάθητο, αλλά και ποτέ δεν υποχώρησα στα εμπόδια, όσο ανυπέλβητα και αν φαίνονταν. Και το ίδιο θα κάνω και τώρα. Απέναντι ακόμα και στη φύση, που μας θυμίζει ότι συχνά ξεπερνά τα ανθρώπινα, η θέση μου είναι ίδια. Δεν είμαστε, κύριε Πρόεδρε, οι δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι των στίχων του Βάρναλη. Σίγουρα δεν προσμένουμε σε κάποιο θαύμα. Αντίστοιχα, εμείς όλοι μαζί πρέπει να χτίσουμε το θαύμα της χώρας μας και κάθε φορά που πέφτουμε, εμείς να σηκωνόμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Το έχουμε αποδείξει, θα το αποδείξουμε ξανά.